όπως ακούσαμε προηγουμένως, ως μια άλλη Kylie Jenner θα πάει σε κάποιο late night. Για να δούμε ποιο είναι και τι θα κάνει ακριβώς η Ιωάννα Μπαράκη. Μάντι, πάθαμε. Τι έγινε, Ιωάννα? Καλά. Καλά, ναι. Τουρκία πάω. Τουρκία πας. Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη. Α, μάλιστα. Πού ακριβώς, γιατί έτυχε να είμαι εκεί κανένα τρίμηνο το προηγούμενο διάστημα. Είναι το Μπουγκετζέ, έτσι ονομάζεται το show, του Χακίμ Σελίμ. Μάλιστα. Και είμαι καλεσμένη γιατί είμαι pop star. Είσαι pop star στην Τουρκία. Ναι. Μέραμπα. Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Ιωάννα Μπαράκη, όπως βλέπουμε, κυρίες και κύριοι. Δύο είναι τα πεντάρια και άντε το ένα από την κολλητή, να καταλάβω. Αλλά το άλλο, το οποίο έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, που έχει τρελάνει στα διάρκεια όλο τον υπόλοιπο κόσμο, έχει βάλει πέντε, καταπληκτικό. Λοιπόν, πού να πάω τώρα όμως εγώ? Θα πάω στη Σέβη. Καταρχήν, θέλω να κρίνω αντικειμενικά σχέτως με το με πλήγος αυτό που μου είπε. Θέλω να είμαι πολύ αντικειμενική. Αυτό που φοράει είναι εκπληκτικό, απλά. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλω να την καλοπιάσω λίγο με τη βαθμολογία μου. Μου λες τέτοια πράγματα, για ποιο ναι, λόγο? Ναι, γιατί θέλω να μου βάλει και αυτή η καλύτερη βαθμολογία, για να μην βγω προτινόμενη. Α. Όπως έχει, το έχει προβλέψει. Μη φανταστείς κι εγώ, έτσι όταν τα ακούω αυτά πράγματα, εκπληκτημένο. Κάποια παραδέχτηκε κάτι? Όντως. Όντως. Κλικ αγάπης. Α, θέλεις με αυτόν τον τρόπο να μπεις στο πλοίο της αγάπης και εσύ? Θέλει, ναι, κλικ αγάπης, ζηλεύω, συγγνώμη κιόλας. Εγώ δηλαδή τι είμαι? Τέλεια. Μάλιστα. Θέλω να την πάρω εντελώς από την κλικ αγάπης, θέλω να την έχω μονοπόλιο. Είναι καλή. Τώρα, αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι αν δουλεύεις εμένα προσωπικά ή όλους μας μαζί. Αυτό, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό... Όχι, το εννοώ πραγματικά. Δεν ξέρω, έτσι νιώθω μια κτητικότητα αυτή τη στιγμή απέναντί της. Ανάγκη να σωθείς. Όχι, δεν είναι καμία ανάγκη να σωθώ, αγάπη μου γλυκιά. Τι γίνεται? Εγώ τα βλέπω αυτά να έρχονται. Μην τα έλεγα όμως και με λέγαν τρελή. Πάντως για να σωθώ από εσένα δεν θα σωθώ σίγουρα. Με μένα. Ναι. Τι σημαίνει? Θέλω να σωθώ από την Ιωάννα. Μπορώ. Από αυτή την κοπέλα που είπε ότι θα είσαι προτινόμενη, θέλω να σωθώ. Δεν θα με κοροϊδεύει και εμένα. Πόσο δηλαδή οξύμορο είναι αυτό? Είναι ωραίο να το πάρουμε στην πλάκα, αλλά μήπως δεν είναι και τόσο πολύ? Όχι, το εννοώ όμως, πραγματικά. Κοίταξε να δεις, μόνο η Ιωάννα δεν μπορεί να σώσει κανένα. Έλα, σίγουρα, εννοείται. Σαφώς. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω τι υπάρχει κάτω από αυτό το πράγμα που λες. Αφάνηκα. Οι μέρες θα δείξουν. Μου κάνει έτσι σοβαρή εντύπωση τώρα. Κατερίνα, πώς φέρονται αυτά που ακούγονται? Κοίταξε να δεις, Κατερίνα. Γιατί είσαι και ιδρυτικό μέλος. Ναι, είμαι ιδρυτικό μέλος της κλίκας της αγάπης. Θα πάρουμε την έγκρισή σου, εντάξει. Ναι. Παιδιά, λίγο όλο αυτό είναι λίγο... αστείο, αλλά σοβαρό. Δηλαδή, όσον αφορά την κλίκα της αγάπης, αυτό που έχουμε συζητήσει εγώ, η Ιωάννα και η Σοφία, είναι ότι πιστεύουμε ότι πραγματικά η μία με την άλλη, πιστεύουμε ότι είναι δυνατές παίκτριες μέσα σε αυτό το παιχνίδι και ότι μας αρέσει αυτή η αντίθεση που υπάρχει και ότι όσο περνάει από το χέρι μας, αν μη τι άλλο, αν μπορούμε, ρε παιδί μου, στο τρία να το κάνουμε τέσσερα, έτσι ώστε η μία να βοηθάμε την άλλη, θα το κάνουμε. Μάλιστα. Μαρία, εσένα πώς φαίνονται όλα αυτά που ακούγονται? Έχω μείνει. Έχω μείνει, πραγματικά. Δηλαδή, ότι έχουμε φτάσει στη φάση
να λέμε τέτοια πράγματα εκεί έξω και να υπάρχει παίκτρια η οποία βάζει καλό βαθμό στη μία της κλίκας για να μπει στην κλίκα, για να την πάρει από την κλίκα. Δεν ξέρω ρε παιδιά, εμένα όλο αυτό μου κάνει πολύ... Δεν ξέρω τι να πω. Δεν νιώθω καλά, γιατί όλο αυτό τον καιρό νιώθω ότι το σημαντικότερο είναι να φέρεις μια καλή εικόνα. Και δεν είναι... Αλλά όμως, δεν... Μιλάω γενικά, άσε με να μιλήσω λίγο. Νιώθω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνω εγώ, όπως και όλες οι κοπέλες, ότι μπορεί να υποβαθμιστεί, επειδή η μία θέλει να στηρίξει την άλλη. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή για ποιο λόγο. Και γενικά, ας πούμε, από την περιβόητη κλίκα της αγάπης, τη Σοφία έχω δει να βαθμολογεί αντικειμενικά εδώ μέσα. Δηλαδή, έχω δει εβδομάδες ή ημέρες που παίζατε δηλαδή ίδιες βαθμολογίες σε όλες καρμπών. Για μίλα μου γι' αυτό. Βάζατε τις ίδιες βαθμολογίες σε όλες τις παίκτες και οι δύο. Και έβλεπα πριν βγούμε στο πλατό, σου, μπορεί να λέγατε για τον καιρό, δεν ξέρω τι, αλλά εγώ έβλεπα πρώτα αυτό και μετά εδώ καρμπών βαθμολογίες. Εγώ λοιπόν. Σε άλλες παίκτριες εννοείς, όχι μία στην άλλη. Σε άλλες παίκτριες. Τώρα προφανώς επειδή σας πήρανε χαμπάρι. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αρχίσατε να βάζετε πεντάρια μία στην άλλη. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει συμβεί, παιδιά. Να ξέρω πώς παίζετε για να κινηθώ κι εγώ. Σας ευχαριστώ που είστε τόσο ανοιχτές στις προθέσεις σας και στο τι κάνετε. Για να ξέρουμε κι εμείς οι υπόλοιπες που δεν είμαστε στην γλυκά της αγάπης. Να κανονίσουμε την πορεία μας. Πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Ακριβώς αυτό και... σου εξήγησα, Μαρία. Ωραία. Ωραία. Έλλη. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι τόσο έντονο με κακία και στρατηγική και να θέλουν το κακό ή το κάποιες κοπέλες. Δηλαδή, δεν έχω νιώσει αυτή την ενέργεια γενικά από τα κορίτσια αυτά. Οκ. Χριστιανά. Είναι ξεκάθαρο. Ούτως ή άλλως και η Κατερίνα έχει πει ότι θέλει να με βγάλει το παιχνίδι. Βέβαια, η Κατερίνα είναι αντικειμενική σε εμένα, ως προς εμένα. Η Ιωάννα είναι εκμηδενιστική. Βάζει άσους δύο, είναι το κλασικό. Εγώ πάλι συνεχίζω να είμαι αντικειμενική με την Ιωάννα. Τι σου έβαλα. Μάλιστα. Ένα σχόλιο και από σένα θέλω, Άννα, για να συνεχίσω. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι είμαι λίγο απογοητευμένη από όλη την κατάσταση που επικρατεί. Που επικροτεί εδώ πέρα. Μάλιστα. Ιωάννα, το δικό σου σχόλιο οπωσδήποτε πριν πας στους κριτές, παρακαλώ, για όλο αυτό. Νομίζω ότι πλατείασε πολύ όλο αυτό το θέμα για κάτι το οποίο δεν είναι ουσιαστικά έτσι τόσο πια. Όντως είμαστε παρέα με την Κατερίνα και την Σοφία λίγο πιο κοντά, επίσης και με την Έλλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα αλλάξω την αισθητική μου και τη βαθμολογική μου κρίση μόνο και μόνο γι' αυτό. Mm-hmm. Το έχω πει ευθύς εξ αρχής, δεν με επηρεάζει καθόλου. Όταν μ' αρέσει κάτι, μ' αρέσει και βάζω αντίστοιχα στη Μαρία καλό βαθμό γιατί μ' αρέσει. Όταν δεν μ' αρέσει, θα βάλω ένα γιατί δεν μ' αρέσει. Από εκεί και πέρα, όταν φτάσω στο σημείο να φτάσει μια φίλη μου στη τριάδα, ναι, θα την υποστηρίξω με τον βαθμό μου. Όταν βλέπω ότι μια φίλη μου οδεύει στο να φτάσει προς τη τριάδα, μπορεί ένα τρία να το κάνω τέσσερα. Αλλά μέχρι εκεί είναι τα όρια της υποστήριξής μου. Εντάξει, αυτά είναι. Και αυτά τα λέω πολύ ανοιχτά. Αν δεν το βλέπω. Λοιπόν. Μέσος όρος αυτής της βαθμολογίας είναι 3,9. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος. Yes.